τα ελληνικά χρησιμοποιούνταν καθημερινά από αξιωματούχους πάνω από έναν αιώνα μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, όπως δείχνουν φορολογικές αποδείξεις και έγγραφα που σχετίζονται με τις αποδοχές στρατιωτών από την Βακτριανή του 200 π.Χ. περίπου. Η γλώσσα διαδόθηκε ως τα βάθη της Ινδικής ενδοχώρας, ορισμένα από τα διατάγματα που εξέδωσε ο Μαουριανός ηγεμόνας Ασόκα, ο σπουδαιότερος από τους πρώτους Ινδούς ηγεμόνες, δημοσιεύτηκαν σε παράλληλη ελληνική μετάφραση, προφανώς για διευκόλυνση του ντόπιου πληθυσμού. Η ζωντάνια των πολιτισμικών ανταλλαγών κατά τη σύγκληση Ευρώπης και Ασίας ήταν εντυπωσιακή. Αγάλματα του Βούδα άρχισαν να εμφανίζονται μόνο μετά την εγκαθίδρυση της λατρείας του Απόλλωνα στην Κοιλάδα Γανδάρα και στην Δυτική Ινδία. Οι βουδιστές ένιωσαν να απειλούνται από την επιτυχία των νέων θρησκευτικών πρακτικών και άρχισαν να φτιάχνουν και αυτοί τις δικές τους απεικονίσεις. Η συσχέτιση μάλιστα είναι εμφανής, όχι μόνο στην εποχή κατά την οποία εμφανίζονται τα πρώτα αγάλματα του Βούδα, αλλά και στη μορφή και το σχέδιό τους. Φαίνεται προς το, προς το πρότυπό τους ήταν τα αγάλματα του Απόλλωνα. Τόσο μεγάλος ήταν ο αντίκτυπος των ελληνικών επιρροών. Μέχρι τότε οι βουδιστές απέφευγαν συστηματικά τις οπτικές αναπαραστάσεις. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός τους ανάγκασε πλέον να αντιδράσουν, να δανειστούν και να καινοτομήσουν. Πέτρινη βομή, διακοσμημένη με ελληνικές επιγραφές, τα είδωλα του Απόλλωνα και οι εξαιρετικές μινιατούρες από ελεφαντόδοντο που απεικονίζουν τον Αλέξανδρο από το σημερινό νότιο Τατζικιστάν, αποκαλύπτουν πόσο βαθιά είχαν διεισδύσει οι επιρροέ από τη Δύση. Το ίδιο ίσχυε και για τι εντυπώσει πολιτισμική υπεροχή που έρχονταν από την Μεσόγειο. Οι Έλληνε στην Ασία έχεραν μεγάλη εκτίμηση. Στην Ινδία, για παράδειγμα, του εκτιμούσαν για την δυνότητά του στι επιστήμε. Είναι βάρβαροι, γράφει το κείμενο που είναι γνωστό ω Γκάργκη Σαμχιτά, εντούτοι γέννησαν την επιστήμη τη αστρονομία και γι' αυτό πρέπει να λατρεύονται σαν θεοί. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Αλέξανδρος φρόντισε ώστε η ελληνική θεολογία να διδάσκεται μέχρι τα βάθη της Ινδίας, με αποτέλεσμα η θεή του Ολύμπου να είναι σεβαστή σε ολόκληρη την Ασία. Νέοι από την Περσία και πέρα από αυτήν μεγάλωναν διαβάζοντας όμηρο και τραγουδώντας τις τραγωδίες του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, ενώ η ελληνική γλώσσα διδασκόταν στην κοιλάδα του Ινδού. Αυτός ίσως είναι ο λόγος που είναι εύκολο να διακρίνει κανείς δάνεια μεταξύ των σπουδαίων έργων της λογοτεχνίας. Έχει υποστηριχτεί λόγου χάρη ότι η Ραμαγιάνα, το σανσκριτικό έπος, οφείλει πολλά στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια, με την ιστορία της απαγωγής της Σίτα από τον Ραβάνα, να είναι μια σκέτη αντιγραφή της αρπαγής της ωραίας Ελένης από τον Πάρη. Η επιρροή και η έμπνευση κινούνταν και προς την αντίθετη κατεύθυνση με ορισμένους μελετητές να υποστηρίζουν ότι η Ενιάδα είχε αντίστοιχα επηρεαστεί από Ινδικά κείμενα όπως η Μαχαπχαράτα. Ιδέες, θέματα και ιστορίες ταξίδευαν στις λεωφόρους, διαδίδονταν από ταξιδιώτες, εμπόρους και προσκυνητές. Οι κατακτήσεις του Αλέξανδρου άνοιξαν τον δρόμο για την διεύρυνση των οριζόντων των πληθυσμών στις περιοχές που καταλήφθηκαν καθώς και των ανθρώπων στην περιφέρεια και ακόμα πιο μακριά που ήρθαν σε επαφή με νέες ιδέες, νέες εικόνες και νέες έννοιες. Επηρεάστηκαν ακόμα και πολιτισμοί στις άγριες στέπες όπως φαίνεται καθαρά από τα εξαίσια κτερίσματα που βρέθηκαν θαμμένα μαζί με επιφανή πρόσωπα στους τάφους της Τίλια Τεπέ στο Βόρειο Αφγανιστάν, τα οποία παρουσιάζουν καλλιτεχνικές επιρροές από την Ελλάδα, καθώς και από τη Σιβηρία, την Ινδία και άλλα μέρη. Αντικείμενα πολυτελείας προσφέρονταν στους νομάδες με αντάλλαγμα ζώα παραγωγής και άλογα και ενίοτε ως φόρος υποτέλειας με αντάλλαγμα την ειρήνη.